Έχω διαγνωστεί με λύκο από το 2004 και έκτοτε είμαι σε ένα έναο χορό με το νόσημα αυτό. Τι είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, πώς διαγνώσκεται, υπάρχει θεραπεία, κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς? Για αυτά και ακόμα περισσότερα ερωτήματα είχαν την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση «Μύθοι και πραγματικότητα για το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης. Οι ρευματοπάθειες είναι μία από τις μάστιγες της εποχής. Νομίζω πως ναι. Το χειρότερο είναι ότι είναι νοσήματα τα οποία δεν τα βλέπουμε, δεν είναι ορατά. Είναι, θα έλεγα, αόρατη νόση. Ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι ένα ακόμα αυτοάνοσο νόσημα που μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά όργανα του σώματος, μεταξύ των οποίων τις αρθρώσεις, το δέρμα, το αίμα, τα νεφρά ή και την καρδιά. Μια ασθένεια για την οποία γνωρίζουμε ακόμα και τώρα ελάχιστα. Δεν έχουμε εντοπίσει τα πάντα ακόμα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και η βασική έρευνα προοδεύει συνέχεια. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορα προβλήματα, γιατί είναι έχει πάρα πολλά αίτια που μπορούν να την προκαλούν, οπότε δεν έχουμε βρει ακόμα ποιο είναι το ένα από αυτά που την προκαλεί. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Όσον αφορά την έρευνα για τις θεραπείες, βαίνει πολύ βελτιούμενη, έχουμε πολλά καινούργια φάρμακα και γενικά επικρατεί μόνο αισιοδοξία. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Ο λύκος είναι ένα νόσημα το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Είναι ένα νόσημα το οποίο πάντα κρύβεται και πάντα κρύβει. Έτσι, η καθημερινότητα γίνεται από δύσκολη ως σκληρή και πολύ σκληρή πολλές φορές. Απασχολεί, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 5 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον πλανήτη. Είναι όμως ένα νόσημα αρκετά σοβαρό. Γυναίκες και μάλιστα στην αναπαραγωγική τους ηλικία φαίνεται πως είναι η κυρίαρχη ομάδα στόχος της νόσου. Ποια ενδεχόμενα να είναι κάποια πρώτα συμπτώματα? Το πιο συχνό είναι το αίσθημα κόπωσης, ο πόνος της αρθρώσης, ο πόνος στους μύες, κάποια εξανθήματα που συνήθως σχετίζονται με την ηλιοέκθεση. Και μετά από τα εργαστηριακά, αυτό που κάνει πολλούς γιατρούς να μας παραπέμπουν είναι η λευκοπαινία, τα χαμηλά λευκά και τα χαμηλά αιμοπετάλια. Πλέον οι παθολόγοι νεότεροι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και υπάρχουν κλινικές και εργαστηριακές ενδείξεις που τους οδηγούν να μας στείλουν τους ασθενείς πολύ νωρίτερα. Και μπορεί το όνομα της νόσου να τρομάζει. Ωστόσο, σήμερα οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη θεραπεία και όντας προσεκτικοί και συνεπείς οι ίδιοι, να διατηρούν μια καλή ποιότητα ζωής. Ο λύκος μπορεί να ακούγεται σαν ένα πολύ τρομακτικό νόσημα και να είναι όταν το πρωτοακούς και το πρωτογνωρίζεις, αλλά τελικά στην πορεία πρέπει να συμφιλειωθείς μαζί του και να χορεύεις ένα ταγκό, και άλλοτε εσύ να είσαι ο καβαλιέρος και άλλοτε να αφήνεις να σου οδηγεί τα βήματα. Στην Κρήτη λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ιατρείο λύκου, με περισσότερους από 500 ενεργούς ασθενείς να δέχονται τη φροντίδα των γιατρών. Είμαστε ανοιχτοί και να μας παραπέμπουν οποιοδήποτε γιατροί, είτε παθολόγοι είτε γενικοί γιατροί από περιφερικά ιατρία, και να μιλάνε ασθενείς και απευθείας μαζί μας, να τους εξετάζουμε και αν υπάρχει ένδειξη να γίνει περαιτέρω έλεγχος και θεραπεία και να τους παρακολουθούμε δωρεάν στο πρωινό ιατρείο μας. Σε ποιο τηλέφωνο μπορούμε να σας βρούμε? 2810 39 22 75, κάθε Πέμπτη πρωί.